Στέλνει λοιπόν το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μια ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Χρυσοχοίδη, με αφορμή την παρουσία του στο Ηράκλειο αύριο Σάββατο 15 του μήνα, και του βάζει τον τίτλο «Τα νοσοκομεία δεν είναι τουριστικές επιχειρήσεις». Γιατί, κύριε Βρυσάλη, το λέτε έτσι? Καλημέρα. Κυρία Δουργεράκη, ναι, καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Αύριο γίνεται μια πανευρωπαϊκή ημερίδα στο Ηράκλειο, που έχουν προσκληθεί ο Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός Τουρισμού, οι διάφοροι άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης και επιχειρηματίες της υγείας και του τουρισμού. Είναι κακό? Κοιτάξτε, αν δείτε, δεν είναι κακό να συνευρίσκονται, όταν την ίδια ώρα βεβαίως η όξυση των προβλημάτων, αυτό που επιτάσσει κατά τη γνώμη μας, είναι να σκύψει η κυβέρνηση, η πολιτεία, πάνω στην κατάσταση που έχει διαμορφώσει οι πολιτικές διαχρονικά και στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας και βεβαίως με τις υποδομές. Σε τέτοια κατεύθυνση η αυριανή εκδήλωση δεν είναι. Η εκδήλωση αυτή ουσιαστικά θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθεί ο υψηλά χρηματοδοτούμενος τουρισμός σε σχέση με την αξιοποίηση των υποδομών των νοσοκομείων, ώστε να γίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία να αυξηθούν τα κέρδη των ξενοδόχων και βεβαίως τα βαλάντια τα υψηλά. Την ίδια ώρα... Στάσου κύριε Βρυσάλη τώρα. Παρακαλώ. Γιατί εσύ αγωνιστής είσαι, επιχειρηματίας δεν είσαι, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι θα πει να αξιοποιηθούν και αντιδράτε εσείς από τη δική σας την πλευρά? Δηλαδή αν είναι ιατρικός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός, δεν είναι κάτι τέτοιο αυτό το οποίο εξετάζεται? Πώς συνδέεται το νοσοκομείο με το ξενοδοχείο? Κοιτάξτε, θα μπορούσε να αξιοποιηθούν, αν θέλετε, ο τουρισμός όλων των λαϊκών οικογενειών όλης της Ευρώπης και της Ελλάδας, και βεβαίως να αξιοποιηθεί με υποδομές που θα αξιοποιούνταν οι μονάδες τεχνικού νεφρού και οι διάφορες άλλες, αν θέλετε, παρεμβάσεις στον χώρο των νοσοκομείων. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε επί της ουσίας για συμβάσεις διακρατικές, οι συμβάσεις που υπογράφουν οι ξενοδόχοι με tour operators, που βεβαίως μαζί με τον τουρισμό θα αξιοποιούνται και οι υποδομές των νοσοκομείων και ταυτόχρονα οι ιδιωτικές υποδομές που δημιουργούνται στο νησί, ώστε να προσεγγίζονται βαλάντια υψηλά. Δεν μιλάμε δηλαδή για τον άνθρωπο. Πώς θα το κάνουν αυτό? Μισό λεπτό. Εγώ επιμένω, με καταλαβαίνω. Συγγνώμη, σήμερα φαίνεται ότι δεν πάει κάτι καλά μαζί μου. Τουριστικός επιχειρηματίας του τουρισμού, κλείνει συμφωνία με τον tour operator, γιατί θέλει να αξιοποιήσει τις υποδομές ενός νοσοκομείου, να κάνει τι? Βεβαίως, για να έρθει ο άνθρωπος που μπορεί να έχει πρόβλημα με τα νεφρά και χρειάζεται αιμοκάθαρση, να κλείνονται συμφωνίες και να αξιοποιούνται οι υποδομές του δημόσιου νοσοκομείου και των ιδιωτικών δομών προφανώς, και όχι με το αζημίωτο. Καταλαβαίνει κανένας, τουλάχιστον όσο το αντιλαμβάνομαι εγώ και νομίζω το αντιλαμβάνονται ή θα το αντιληφθούν το επόμενο διάστημα και οι κάτοικοι αυτοί του νησιού, ότι θα λιγοστεύουν, αν θέλετε, οι υποδομές που θα καλύπτουν τις ανάγκες του κόσμου, και βεβαίως αυτές οι υποδομές θα αξιοποιούνται για τα υψηλά βαλάντια. Αλλά η ανοιχτή επιστολή που δώσαμε στη δημοσιότητα βάζει ένα σύνολο οξυμένων προβλημάτων που όχι μόνο δεν έχουν αντιμετωπιστεί, αλλά συνεχόμενα διωγγώνονται. Τα τελευταία μόνο δύο στοιχεία θα σας πω, κυρία Δουργεράκη, είναι αυτή η απαράδεκτη αντιπιστημονική εγκύκλειος με τα ασθενοφόρα, που ουσιαστικά μετατρέπει τα ασθενοφόρα ή σε απορριμματοφόρα ή σε ρέο, δίνοντας την δυνατότητα σε οδηγούς απορριμματοφόρων ή στρατιωτικούς να οδηγούν ασθενοφόρα, και βεβαίως με την λύση που δόθηκε στην παιδοψυχιατρική, το να μεταφερθεί μια εργαζόμενη χωρίς τη θέλησή της για ένα μήνα για να καλύψει ανάγκες μιας κλινικής που είναι μόνιμες και διαχρονικές. Δηλαδή επιλέγονται φτηνές λύσεις για το λαό και βεβαίως πολύ ακριβές λύσεις για αυτούς που έχουν τα χρήματα. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης από το Υπουργείο Εσωτερικών είπε ότι, ξέρετε, θα υπάρξουν προσλήψεις και μέσα σε αυτές τις προσλήψεις και όπου χρειαστεί θα υπάρχουν προσλήψεις και στο χώρο της υγείας, όπως έχει υποσχεθεί, και έχει πει ότι, ξέρετε, η προτεραιότητά μου είναι και στοίχημα για μένα είναι, όπως το έχει εκφράσει, τέλος πάντων, η ενίσχυση της υγείας. Και σήμερα βλέπω ένα τίτλο στον Αθηναϊκό Τύπο που φέρεται να είναι δηλώσεις του κ.
κυρίου Χρυσοχοίδη, ο οποίος λέει: έρχονται άλλες 10.000 προσλήψεις, παραμένουν στα νοσοκομεία επίσης 20.000 επικουρικοί που θα έφευγαν στο τέλος του χρόνου. Είναι αλήθεια αυτό? Στη συνάντηση που έκανε η Ομοσπονδία μας προχτές στα πλαίσια της Πανελλαδικής Απεργίας, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι θα παραμείνουν οι συμβασιούχοι αυτοί που είναι απαραίτητοι στα νοσοκομεία, ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Άφησε ένα μεγάλο κενό για τους υπόλοιπους και βεβαίως είπε ότι τα νοσοκομεία της περιφέρειας είναι πολύ καλά στελεχωμένα. Άρα καμιά αισιόδοξη νότα δεν έχουμε εμείς εργαζόμενοι από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, γιατί και ο σημερινός και ο προηγούμενος έχουν δώσει υποσχέσεις για προσλήψεις και βεβαίως κάθε χρόνο μετριόμαστε και είμαστε λιγότεροι. Και θα το ξαναλέω, κύριε Δουλγεράκη, πολλές φορές, γιατί όταν στα νοσοκομεία οφείλονται χιλιάδες μέρες ρεπό και άδειες, όταν στα νοσοκομεία μετριόμαστε και είμαστε περίπου 10.000 λιγότεροι από εδώ και τα τελευταία 8 χρόνια, οι όποιες προσλήψεις και αν γίνουν δεν έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες, έρχονται να καλύψουν ένα κενό που δημιουργούν οι αποχωρήσεις και βεβαίως δεν έρχονται να προστεθούν. Ουσιαστικά έρχονται και ανακυκλώνονται. Και βεβαίως οι λύσεις και οι προσλήψεις που μιλάει η κυβέρνηση μιλάει για ένα πολύ μικρό αριθμό όταν τι γίνουνε. Υποσχέσεις έχουμε ακούσει. Ήδη είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση από το 20 ότι θα προκύρησε 1.000 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού για τις μονάδες εντατικής θεραπείας που δημιούργησε ή από αυτές που υπάρχουν και δεν έχει βγει ακόμα στον αέρα. Ή επίσης οι προσλήψεις αυτές που έλεγε η κυβέρνηση των 4.000. Ακόμα δεν έχει έρθει άνθρωπος στα νοσοκομεία. Και την ίδια ώρα υποχρεώνεται τα νοσοκομεία να περιορίσουν τα χειρουργία τους, όπως το Πανεπιστημιακό, από την ερχόμενη Δευτέρα κατά 50% για να μπορεί να δοθεί ένα μέρος των αδειών. Ένα άλλο μέρος αδειών οι εργαζόμενοι ούτε 5 μέρες δεν μπορούν να πάρουν. Όταν αρρωσταίνει κάποιος δεν μπορεί να καλυφθεί η θέση του. Και την ίδια ώρα ο κύριος Υπουργός Υγείας που ήρθε από τα Χανιά, που είναι υπεύθυνος για την ψυχική υγεία, είπε ότι εμείς οι όποιες προσλήψεις κάνουμε είναι στα πλαίσια τα δημοσιονομικά και θα πρέπει να στρώνουμε την κουβέρτα μας μέχρι εκεί που φτάνουν τα πόδια μας. Δηλαδή τώρα που είναι καλοκαίρι, όχι κουβέρτα δεν θα δούμε, δεν θα δούμε ούτε σεντόνι. Γι' αυτό λέτε ότι δεν περιμένετε όλα αυτά να τα δείτε άμεσα, να μετουσιώνονται σε πράξη. Και άμεσα, ναι. Και δεν ξέρω και αν είναι και αλήθεια, γιατί δεν μπορεί να λέει ένας υπουργός ότι θα πάρει 10.000 κόσμο και την άλλη ο υφυπουργός του εδώ στα Χανιά, στην περιφέρεια, που δεν τον ακούνε και πολλοί, να λέει ότι εμείς θα στρώσουμε την κουβέρτα μέχρι εκεί που φτάνουν τα πόδια μας. Ναι. Δηλαδή τι θέλει να πει ο ποιητής? Τι θέλει να πει? Είναι δηλαδή ότι δεν έχουμε, ότι δεν θα πάρουμε προσωπικό μέχρι εκεί που μπορούμε? Υπάρχει πιθανότητα να συναντήσετε τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη? Υπάρχει πιθανότητα να ανέβει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο? Υπάρχει πιθανότητα να συναντηθεί με εργαζόμενους? Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια οι υπουργοί και οι υφυπουργοί έρχονται εγκρυπτό, ακριβώς γιατί γνωρίζουν την παρουσία τους εξωσηκώνει θέλα αντιδράσεων. Εμείς δώσαμε την ανοιχτή επιστολή. Αν καλεστούμε σε συνάντηση θα πάμε, αλλά την ίδια ώρα διαβεβαιώνουμε και λέμε στον κόσμο ότι αύριο μαζί με άλλα σωματεία της υγείας, όπως την Ένωση Γιατρών Λεθύμνου, το Σωματείο του Αγίου Νικολάου, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Συνταξιούχων Οικοδόμων, θα είμαστε 9 η ώρα έξω από το πλημμυρίο, ακριβώς να πούμε ότι τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις, δεν είναι τουριστικές επιχειρήσεις, τα νοσοκομεία δεν τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Και δεν τα χαρίζουμε για χάρη κανενός σε κανένα κοράκι της υγείας που αναπτύσσονται πλέον και έξω από τα νοσοκομεία και στο νησί μας και στην πόλη μας, μέχρι και μονάδες τεχνικού νεφρού δημιουργούνται στο Λασίθι. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο συνειδητή είναι η επιλογή της απαξίωσης της δημόσιας υγείας από τις κυβερνήσεις, ώστε να έρχεται σαν σωτήρας ο ιδιωτικός τομέας και όχι με το αζημίο του προφανώς. Και από την άλλη να παρουσιάσουμε μια εικόνα που, την πραγματική, που αποκρύπτεται από τον ελληνικό λαό πολύ συνειδητά. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται περιοδία στο νησί από υφυπουργούς, στελέχη, κυβερνητικά και να μην βλέπουν ποια κατάσταση επικρατεί στα νοσοκομεία. Τώρα εντάξει, το ζήσαμε το όνειρο αυτό σε δύο προεκλογικές περιόδους και νομίζω ότι δεν γίνεται τέτοιο θέμα ή δεν τίθεται τέτοιο θέμα, κύριε Βρυσέλη. Δηλαδή ο καθένας από εμάς ξέρει ποιες είναι οι ελλείψεις και τι γίνεται και σαφέστατα ακούμε
με σκοπτικά, ακούμε με δυσφορία όλες εκείνες τις δηλώσεις όταν ωρεοποιείται μια κατάσταση η οποία δεν είναι αυτή που αρμόζει σε εμάς, σε αυτά τα οποία πληρώνουμε, σε αυτά που θα θέλαμε να έχουμε για την υγεία μας και σε όλους εσάς που είσαστε μέσα στο χώρο της υγείας. Το επικοινωνιακό είναι επικοινωνιακό από τη δική τους την πλευρά και δεν θα σταματήσει ποτέ. Εμείς την ξέρουμε την πραγματικότητα όμως. Κύριε Αντλιακή, θέλω να πω ότι και όταν δεν μπορούν να την ενεργοποιήσουν, επιχειρείται να πούνε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι ρεαλιστικό, ότι αυτό που θες εσύ είναι ιδεατό και αν θες παραπάνω πράγματα στην υγεία θα πρέπει να τα πληρώσεις. Στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας και στα πλαίσια των φτηνών λύσεων. Φτηνή λύση και ψέματα ήταν. Τώρα τι να σας πω, κύριε Βρύσαλη. Να σας πω κάτι. Είναι ψέματα που ο κύριος Βαρτζόπουλος εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στις δηλώσεις του ότι δεν υπάρχουν παιδοψυχίατροι. Να πω και να μάθει ο κόσμος ποια είναι η αλήθεια. Ότι η λίστα αναμονής για να κάνει κάποιος νέος γιατρός ειδικότητα παιδοψυχιατρική είναι 10 χρόνια. Και ξέρετε γιατί είναι 10 χρόνια. Γιατί δεν ανοίγονται θέσεις στα νοσοκομεία να κάνουν ειδικότητα οι νέοι γιατροί που θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την ειδικότητα. Υπάρχουν παιδοψυχίατροι στο νομό Ηρακλείου. Γιατί δεν έρχονται στο δημόσιο νοσοκομείο? Ξέρετε τι είπε ο κ. Βαντζόπουλος? Ότι δεν μπορεί το δημόσιο να γίνει ανταγωνιστικό στους μισθούς με τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Γιατί επιλέγεται η κυρία Βουργεράκη? Συγγνώμη. Παρακαλώ. Σας λέει κάτι τέτοιο ο κύριος Βαρτζόπουλος? Για ποιους μισθούς του ιδιωτικού τομέα μιλάει ο υφυπουργός, αγαπητός υφυπουργός υγείας, και μιλάει για ανταγωνισμό με το δημόσιο? Θα μπούμε σε μια τέτοια αντιπαράθεση και με μια κόντρα? Εδώ θα ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ μας στο τέλος. Κοιτάξτε, το λέω. Είναι προκλητικό, γιατί αν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, στον χώρο της υγείας, είναι πολύ καλύτεροι από το δημόσιο, είναι γιατί επιλέγει η κυβέρνηση και αυτή να κρατάει καθυλωμένους τους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων και του ιατρικού προσωπικού σε επίπεδα κάτω από το 12. Μάλιστα. Και να μας λένε τώρα ότι θα πάρουμε μια αύξηση εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι 50 ευρώ και θα πρέπει να κάνουμε και κολοτούμπες. Κοιτάξτε, αν δείτε, εμείς δεν είμαστε ηθαγενείς. Έτσι, δεν τρώμε. Ναι, αλλά κύριε Βρύσαλη, δεν έχουμε καθρεφτάκια απέναντί μας. Προσέξτε όμως, όπως και να το λέτε, με όποιο τρόπο και να το λέτε, με όσες λέξεις και αν χρησιμοποιείτε, δεν κάνει να ξεχνάτε ότι περάσανε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Υπόθηκε ό,τι υπόθηκε και είδατε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Άρα, αυτά τα οποία λέτε δεν γίνονται πιστευτά. Αυτό θέλω να σας πω. Κοιτάξτε, δείτε, όχι, εγώ θα πω το άλλο. Ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να έκανε μια επιλογή, δεν έχει κάνει την επιλογή να βάλει τη θηλιά στο λαιμό του και να κρεμαστεί και να πάει, αν θέλετε, σαν πρόβατο επισφαγή. Και δεν σημαίνει επειδή έγινε μια επιλογή σε πολιτικό επίπεδο να θεωρούν οι κυβερνώντες ότι ήρθανε με φόρα. Με φόρα ήρθανε πολλοί και φάγανε τα μούτρα τους, όπως με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Άρον άρον τα μαζέψανε. Θα τα μαζέψουν και από εδώ τις πολιτικές επιλογές της μετατροπής των νοσοκομείων σε επιχειρήσεις, όπως πολύ οφτά κοφτά επιχειρείται στα νοσοκομεία να περάσει η γη νεκροταφείου το να μην υπάρχουν αντιδράσεις από τους εργαζόμενους. Κοιτάξτε, αν δείτε, είναι βαθιά νυχτωμένοι στην Ελλάδα. Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν σωματεία που σέβονται τους εργαζόμενους, τους ασθενείς και τους εαυτούς τους. Εμείς δεν θα σταματήσουμε, ανεξάρτητα των πολιτικών επιλογών και των κυβερνητικών επιλογών, να αντιδρούμε και να συγκρουόμαστε με αυτή την πολιτική, και πάρα πολλά κομμάτια της έχουν πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων, γιατί ακριβώς υπάρχει υγειονομικό εργατικό κίνημα. Με τις αδυναμίες του, ναι, με τις παραλήψεις του, ναι, αλλά με ένα κυρίαρχο. Εμείς δεν θα αφήσουμε στα χέρια των μεγαλοκαρχαριών να πέσει το όποιο δημόσιο σύστημα έχει απομείνει, και βεβαίως στην πορεία θα θέλουμε να γίνει πλήρης κρατικό δωρεάν και αναβαθμισμένο. Δεν παλεύουμε να παραμείνει το σύστημα έτσι με τα προβλήματά του. Μείνετε εκεί, γιατί θα τα ξαναπούμε. Το λέω επειδή με πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ. Καταλαβαίνω, κύριε Αντογεράκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, και αύριο 9 η ώρα έξω από το επιμελητήριο για να φωνάξουμε ότι τα νοσοκομεία ανήκουν στο λαό, τα κέντρα υγείας, η πρόνοια, και όχι αυτή την κατάσταση που διαμορφώνουν με απολύσεις. Τα προνοιακά ιδρύματα που λυθήκαν στην Κρήτη 50 άνθρωποι, ακριβώς γιατί αποτελούν κόστος για τις κυβερνήσεις. Καλημέρα σας. Θα τους αφήσουμε σε καλό. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.